Πάμε λίγο στα δικά μας. Λοιπόν. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Τα ακούω γύρω-γύρω. Χαμός. Από τα πρόσωπα. Ποιοι είναι οι μαχητές, ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι. Έχουμε ακούσει τόσα ονόματα. Δεν είναι σαν μια γρήγορη ματιά που έριξα στη λίστα. Σας κάνουμε, σας παίρνει. Φασαρία κάνετε. Αλλά θα το αφήσουμε σε αυτήν. Πάμε τα τύμπανα για σασπένς, καλέ. Πες τα Χρυσόστομο. Δεν με αφήνουμε, ναι, Μάρτι μου. Θα σκίσω όλες τις σημειώσεις. Ψέματα. Έχουμε... Είδα μία-μία τις σειρές των ονομάτων και έχω και ενδιαφέρον και έχω εντυπωσιαστεί. Αρχικά να πούμε, πολύ ενδιαφέρουσες, πολύ ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Κυρίως είναι στα 20 με 30 χρονών οι παίκτες και έχουμε και δύο μεγαλύτερες ηλικίες. Πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Είναι επίσημη λίστα. Έχουν ταξιδέψει ήδη μαχητές. Είναι εκεί. Ξεκινάμε με τον Γιάννη Τσολάκη. Γιατί ο οποίος είναι. Έτσι, ηλικιακά. Γιατί κυρίως μας ενδιαφέρουν οι ηλικίες. Εσύ τα... Οι μικρότερες ηλικίες. Διαγωνιστικά, ναι. Διαταγωνιστικά. Καθορίζουν ένα reality. Οι νητήσεις τα ενδιαφέρονται. Λοιπόν, ο Γιάννης μας είναι 31 ετών. Είναι πυροσβέστης και ραδιοφωνικός παραγωγός στην Αλεξανδρούπολη. Έχει σπουδάσει και πολιτικές επιστήμες. Και έχει και πολύ ωραία μάτια. Πού τα είδες? Γιάννης. Είναι κατά πράσινα. Επειδή ψάξαμε τις φωτογραφίες. Είναι 31 ο Γιάννης. Και συνάδελφος, ραδιοφωνικός παραγωγός. Πυροσβέστης ο Γιάννης. Και πολιτικές επιστήμες. Τι πολύ πράγμα άνθρωπος. Μπράβο στο Γιάννη. Και στα αθλήματα πώς τα πάει, πιστεύω σίγουρα έχει ναι. ξεπεράσει πολύ πιο δύσκολα πράγματα. Κρατήστε μικρό καλάθι σε αυτά, παιδιά, στα αγωνίσματα. Ξέρει, ο, τίποτε δεν ξέρεις. Έχεις ένα δίκιο, χρόνο στο survival που έχουμε κάνει. Γενικά, ξέρετε, ο στίβος μάχης είναι δύσκολος και δεν ξέρεις και εκεί τι ναι. ακριβώς θα εμφανιστεί. Ναι, οπότε έτσι, το αγωνιστικό κομμάτι φορές. Αφήστε το μέχρι να δούμε τουλάχιστον. Έχει δίκιο. Έτσι. Η Ιωάννα θα σβήσει ή θα ανάψει φωτιές. Θεωρώ πως θα είναι κατευναστικός ο ρόλος του. Θα ανάψει και θα τη σβήνει μετά. Θα ανάψει κιόλας. Θα ανάψει. Λοιπόν, μάλιστα, από το Γιάννη που πάμε. Πάμε στην Κρυσταλία Κουτσιμάνη, είναι 27 ετών. Είναι μανούλα, έχει ένα παιδάκι, λατρεύει τον αθλητισμό, έχει τελειώσει γυμναστική ακαδημία, κάνει ορειβασία και έτσι συμμετέχει σε μαραθωνίους. Την έψαξε στο Instagram, είναι έτσι φωτογραφίες όλες. Στη φύση, τη άρεσε πάρα πολύ. Αυτή είναι η ζωή. Οπότε μ' αρέσει αυτή η γυναίκα. Θα μπει στο κλίμα πάρα πολύ εύκολα στον ναι, Άγιο Δομήνικο. Γιατί με τη φύση νομίζω ότι το έχει πολύ έτσι εύκολα και μην ξεχνάτε κιόλας. Είναι 27. Να σας πω κάτι. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο δίνουμε πολύ σημασία, είναι παιδιά και το κομμάτι τη συμβίωση, αν θέλετε, στην παραλία. Που είναι πολύ η ρόλη εκεί. Συμβίωση και επιβίωση, έτσι. Τον καιρό. Να συνηθίσει λίγο. Δεν είναι εύκολο για κάποιον που δεν είναι στη φύση. Και είναι και δύσκολο και για μία μανούλα, έτσι. Που αφήνει, είναι και μία νέα μαμά. Ναι, μαμά. Είναι όμως και πάντοτε θέμα χαρακτήρων, αγαπούλες. Για πάμε. Συνεχίζουμε λοιπόν με το Σάβα Κάλφα, είναι 25 ετών. Είναι κλινικός ψυχολόγος και δάσκαλος γιόγκα. Εγώ τον είχα πετύχει πάρα πολλές φορές στο TikTok που έτσι ανεβάζει βίντεο αυτοβελτίωσης και δίνει συμβουλές. Εσύ είσαι νομίζω θα γίνει αγαπημένο σου. Έχει πάρα πολλά τατού. Είναι ένα έτσι. Από την προηγούμενη φωτογραφία. Φρέσκο και σεξι αγόρι. Από την ιδιότητα μα. Γιόγκα ειδικά θα βοηθήσει πολύ η γιόγκα. Τον ίδιο ή τους άλλους. Είναι και κλινικός ψυχολόγος. Τώρα θα κάθεται σε ένα βράχο, παιδιά, στον Άγιο Δομήνικο και θα έρχονται όλοι, θα ξαπλώνουν στην άμμο δίπλα. Θα είναι κυρίως ψυχαναλύει. Πολλές φορές αυτοί οι χαρακτήρες λίγο σε εκνευρίζουν. Γιατί εκεί που γίνεται ο μεγάλος ο χαμός, είναι ένας άνθρωπος στην άκρη που λέει: παιδιά, ηρεμήστε, να τα δούμε λίγο όλα. Και σε τρελαίνουν πιο πολύ. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι και έτσι. Ακούστε με λίγο. Πάτε όμως πολύ στερεοτυπικά, αγαπητέ, στην ώρα. Γιατί αυτά που λέμε μετά και τα ψέγουμε, τα κάνουμε εμεί και τα ακολουθούμε. Δεν είσαι ανακόλουθη. Εντελώς στερεοτυπικά. Ξέρουμε για κανέναν. Δεν μπορεί να ξέρει σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση όμως ο άνθρωπος παίρνει ότι το έχει σπουδάσει το αντικείμενο και ότι σε σχέση με μένα και με σένα, Μαρτζελή, και σένα, Αρτζίτα, τα παιδιά είναι πιο ψαγμένα. Ναι. Σίγουρα είναι πολύ πιο ωραία. Όντως, γιόγκα και ψυχολογία βοηθάνε. Θα σα ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί πραγματικά θα με τρελάνετε. Όταν θα πέσει η πείνα, η γιόγκα πού θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει με τον ήλιο και τις ανάσεις. Θα βοηθήσει, γιατί μπορεί αυτό ο άνθρωπο να επιβληθεί στις ανάγκες του. Επιβάλλεσαι. Βέβαια, εγώ. Ανάγκη μου είναι. Μην πεινά. Καταρχά, παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που με τις αναπνοές χορταίνουν και μένουν χωρίς φαγητό μέρες. Εμένα μου κόβουν την ανάσα. Είναι σαν αυτό που είχε πει η Μαρτίνη Μαγκύρα, ότι τρέφεται από τον ήλιο. Λοιπόν, πάμε στην Άστο Πρεδάρη, η οποία είναι 23 χρονών, είναι νεαρή επιχειρηματίας και μια πάρα πολύ ταλαντούχα και όμορφη κοπέλα. Έχει δικό της κέντρο αισθητικής και γυμναστήριο. Από πολύ μικρή, λοιπόν, η ίδια διοικεί έτσι επιχειρήσεις. Θα δούμε πώς θα διοικήσει και τα πράγματα στην καλύβα. Τι θα γίνει με εκείνη. Πάρα πολύ όμορφη, πολύ. Πολύ εντυπωσιακή. Γενικώ είναι πολύ εντυπωσιακά τα κορίτσια και τα αγόρια, αλλά κυρίως το κορίτσι και οι μαχητές είναι όλα ένα και ένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το Θανάση Μπέλο. Εδώ ανεβαίνουμε τώρα ηλικιακά. Είναι 54, είναι παλέ. Έμαχος ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου, προπονητής ποδοσφαίρου. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε
πώς θα τα πάει αγωνιστικά. Oh. Θέλω να δω έκπληξη είναι εγώ εδώ. Πιτσιρι... Άκου τώρα εγώ γιατί δεν ξέρω. Είσαι πιτσιρικάς. Είναι πιτσιρικάς και βλέπει τις ηλικίες των 50 και λοιπά, τις βλέπεις μεγάλες. Πέστα, Ιωάννα, πέστα. Θα σε πιάσω από το μαλάκι σου. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι εύκολο το survival, να μην γελιόμαστε. Ανεβαίνει, όχι, θα σου πω κάτι. Από εκεί που έχουμε, μας είπε τώρα για μικρότερες ηλικίες, ανεβαίνει σε ηλικίες. Εμένα ο μπαμπάς μου κολύμπησε προχθές. Κρατάει δύο παιδιά και μαγειρεύει. Δηλαδή, ο μπαμπάς μου είναι νεότατος. Απλά ενώ όταν πας ανταγωνιστείς κάποιον σε ένα στίβο μάχης, έχει όλο το αβαντάζ. Ναι, αλλά εκεί είναι που διαψεύδονται καμιά φορά αυτό που έλεγε η Μάρτιο. Ότι μπορεί να δεις κάποιον που βάσει των στερεοτύπων δεν θα πάει καλά στο αγώνισμα και τελικά πηγαίνει καλύτερα από τον άλλον που μπορεί να είναι σφίχτη. Μια χαρά πάντως ο άνθρωπος. Πολύ, πολύ, σούπερ είναι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Θα δικαιώσει τη γενιά μας. Η Πελαγία Καζολέα είναι 31, είναι υπεύθυνη ανθρωπίνου δυναμικού. Σε εταιρεία, έχει ασχοληθεί και με το modeling στο παρελθόν. Καλή κούκλα. Είναι εντυπωσιακή και δυναμική και νομίζω ότι γράφει και πάρα πολύ ωραία στο φακό. Έχει σχέση με την τηλεόραση, γιατί αυτό το πλάνο που είδα, κάτι είπε. Και εμένα κάτι μου θύμισε. Είχε συμμετάσχει σε κάποια παιχνίδια. Νομίζω θέμα. Εμένα μου θυσιάζει όλα. Η Νικόλη τη αρέσει ο φακό και του φακού του αρέσει σίγουρα. Τώρα για να είναι κιόλα υπεύθυνη ανθρωπίνου δυναμικού, νομίζω ότι μπορεί να διαχειριστεί του ανθρώπου, του χαρακτήρε. Νομίζω ότι μπορεί να διαβάσει πράγματα στου άλλου. Όπου ποιο ευθύ έκανε το casting. Είναι φοβερό το casting, νομίζω. Πάμε στον επόμενο. Μας εντυπωσίασε αμέσως. Είναι ο Σταμάτης Καλαφατάς. Είναι 35 ετών και είναι έμπορος ομπρελών στην Ρόδο. Έχει δικό του εμπόριο. Η Ρόδος είναι με τις ομπρέλες σπεσιαλιτέ. Μα όταν πας στη Ρόδο δεν φέρνεις μια ομπρέλα. Πάντα. Ναι, πάντα. Αλήθεια. Ναι. Πας και αγοράζεις ομπρέλα στη Ρόδο. Δεν το ξέρετε, παιδιά, από παλιά. Είναι σαν σήμα κατά το θέμα. Όταν ήμουν εγώ φαντάρο στη Ρόδο, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Φέρναμε δώρο σε μάνες, θείες κτλ. Ομπρέλα. Ομπρέλα στη Ρόδο. Και μπορεί να ήταν καλαφατάσιο. Ομπρέλα και να μην ήταν. Τον κουταχή με ομπρέλα. Όχι, καλύτερα που δεν το άκουσα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στη Σοφιάνα Αβραμάκη. Είναι η επόμενη. Είναι αυτό το πέρα βρέχει, αφού μιλούσαμε για ομπρέλα. Θα βάλω το βέβαιο. Παιδιά. Σοφιάνα Αβραμάκη, 26 ετών, φυσικοθεραπεύτρια. Αυτή είναι η ιδιότητά τη. Πολύ εντυπωσιακή. Να σα πω πια, μου θυμίζει. Μου θυμίζει λίγο. Ξαδέρφη τη Ευδοκία λίγο από το Big Brother. Αμοιάζει. Έχουν έτσι την ίδια ομορφιά, ναι. Όχι. Πώς δεν ασδένει, εμένα μου θυμίζει πάντως έτσι λίγο. Φυσικοθεραπεύτρια. Και αυτό πολύ σημαντικό χρήσιμη. Να υπάρχει μέσα σε μια ομάδα. Σε τραυματισμό, σε πράγματα που μπορεί να γίνουν. Αν θέλει να βοηθήσει. Εκείνο το σημαντικό. Να βοηθήσει κάποιον που δεν ξέρει. Δεν μπορεί να δώσει σε δώσει σε όλου αυτού του παίκτε. Είναι σημαντική πληροφορία για μένα. Τι. Αν είναι ελεύθερη, αν είναι δεσμευμένη. Περίμενα. Σου έχω την πρώτη πληροφορία. Βλέπω πολύ ωραία παιδιά, πολύ ωραίε κοπέλε, πολύ ωραίου άντρε. Και αναρωτιέμαι, ας πούμε, πέρα από το αγωνιστικό και αυτό, αλλά και επειδή εντάξει, στο survival. Στις επόμενες ημέρες θα έχουμε το επίσημα βιογραφικά τους και θα μάθουμε τα πάντα. Θα ξεψαχνίσουμε όλα. Και κοντό ψαλμό Αλληλούια έρχεται Κυριακή, παιδιά. Έρχεται και Κυριακή. Πάμε σε ένα πολύ εντυπωσιακό άντρα. Είναι ο Σπύρος Μαρτίκας, είναι 45 ετών. Είναι φαρμακοποιός τρίτης γενιάς και λατρεύει το ποδόσφαιρο. Άρα από πάπου. Πάπου προς πάπου έχει πάει λοιπόν. Και αυτός χρήσιμος. Πολύ χρήσιμος. Ωραίος ο Σπύρος. Και αθλητικός που είδα και το προφίλ του, έτσι ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Θα έχει ενδιαφέρον, βλέπετε, ότι ο καθένας είναι πολύ διαφορετικός μεταξύ του. Λοιπόν, εδώ με αυτά που έχουμε δει. Οι ιδιότητες έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί διαφέρουν πάρα πολύ ο ένας με τον άλλο. Και δεν έχουμε δει, π.χ. πολλούς personal trainer ή γυμναστές. Αυτό είναι κοινότυπο. Το αναμενόμενο. Ακούστε όμως και το άλλο. Πολλές φορές στεκόμαστε στην ιδιότητα, στο τι επαγγέλλεται ο καθένας και κρίνουμε εντάξει σε μια πρώτη ανάγνωση, επιδερμική βέβαια. Αλλά το πιο σημαντικό είναι τι χόμπι έχουν οι άνθρωποι αυτοί, τι συνήθειες έχουν αναπτύξει. Και εγώ είμαι παρουσιάστρια, αλλά ξέρεις εσύ ότι εγώ κάνω χιλιόμετρα και τρέχω. Όχι. Με βλέπεις πάνω κάτω στο πλάτο και λες αυτή εδώ πέρα, ας πούμε, αυτά τα κουνάκια της πάνω κάτω. Όχι, δεν είναι έτσι. Επίσης, αυτό που λες είναι πόσο έχεις αναπτύξει αυτό το κομμάτι της προσαρμοστικότητας και των άλλων στοιχείων που δεν ξέρουμε με μια ματιά στο Instagram. Και πώς θα πλέκονται ο ένας χαρακτήρας με τον άλλον. Τώρα εμείς κρίνουμε μια εικόνα. Είπατε αυτό τώρα, Ιωάννα. Εγώ βλέπετε, είμαι δημοσιογράφος, ξέρατε ότι μέσα μου κρύβω μια Αργυρό Μπαρμπαρίγου ή έναν Αλέξανδρο Παπανδρέου. Ορίστε. Και δεν το πιστεύουμε κιόλας. Ξέρετε ότι εγώ κρύβω έναν άγιο άνθρωπο. Το μόνο σίγουρο όχι. Έλα. Και κάπου εδώ πέφτουν φώτα όλα. Ό,τι κατασκευή λοιπόν υπάρχει από πάνω μας. Κανόνιζε. Πάμε να κλείσουμε την Παρασκευή Σταματοπούλου. Ναι. Είναι 26, είναι απόφυτο σχολής καλών τεχνών και προπονήτρια Strongman. Τι ξέρετε τι είναι αυτό. Έρχεται από τη Σκωτία. Είναι κάποιοι άνθρωποι που σηκώνουν τεράστιες ρόδες, τραβάνε αμάξια και φορτηγά. Είναι προπονήτρια. Η ίδια. Ίδια, ναι, προπονεί ανθρώπους, ναι. Τους έχετε δει, παιδιά. Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δυνατή, δηλαδή, σίγουρα. Ωραία φατσούλα, ενδιαφέρουσα φατσούλα. Strong woman.
Είδες τώρα πως μπαίνει αυτό. Γιατί πάλι στερεότυπο. Γιατί strongman. Man, ο άνθρωπος που είναι το strongman. Πάντως δεν τη στόχα για αυτό το επάγγελμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα δεν έχω δει από κοντά την κοπέλα, αλλά μου κάνει πιο πετύχιο. Πάμε πάλι στερεοτυπικά τώρα. Και κοίτα, καλές τέχνες. Και καλές τέχνες. Και καλό αποτέλεσμα, καλή τέχνη, ας πούμε. Και ποιος ορίζει τη δυναμική που μπορεί να έχει ένα σώμα για να αποδώσει. Είδες ότι έχεις μπει πάλι εσύ. Μα θα μας καεί ο εγκέφαλος. Είδες ότι έχεις μπει πάλι στο τρυπάκι του να νομίζω ότι πρέπει να δεις πώς κομμένα σώματα. Ρε παιδί μου, να σας πω κάτι. Δεν θέλετε ένα πιο έτσι, πώς το πω, γυμνασμένο σώμα πάρα πολύ για να μπορέσει να σηκώσει. Όχι, βέβαια. Όχι. Γιατί αγαπητοί μου, ένα σώμα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τελικά πρέπει να είναι λειτουργικό. Και ένα σώμα λειτουργικό δεν ορίζεται ως το φουσκωμένο πάνω κάτω. Πρέπει να είναι μια ομοιομορφία και μια στιβαρότητα, από εκεί και πέρα, άμα έχει κοιλιακούς, ας πούμε, για αυτά. Είναι ωραίο να το δεις. Νομίζω ότι αυτό το πιο μειώδες, νομίζω ότι θα βοηθήσει, ότι έχει και πιο δύναμη. Λάθος μου, αλλά όντως είναι. Ακόμα δύο έχω να σας πω, δεν σας έχω αποκαλύψει. Την έχω μαλώσει τόσες φορές. Ναι. Θα φύγω. Τέλος. Τελευταία μέρα εδώ.